είναι λογικό όταν υπογράφονται τέτοια έργα, αντιλαμβάνεστε ότι έχει μεγάλο αντίκτυπο, διότι το αεροδρόμιο όπως και το φράγμα τα περιμένουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι δηλαδή η υπογραφή της σύμβασης για την επέκταση αεροδρομίου, ήταν κάτι το οποίο με χαρά το δεχτήκαμε και δώσαμε και συγχαρητήρια στον Υπουργό Μετανάστευσης, ο οποίος συμμετείχε στην σύσκεψη και την υπογραφή μαζί με τον Καραμαλή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένα έργο μπαίνει στην τροχιά της αποκατάστασής του, να γίνει δηλαδή, όμως καλό είναι να και το άλλο έτερο έργο, το οποίο είναι εξίσου μεγάλης σημασίας, όπως είναι το φράγμα της Κόρης Γεφύρη, ότι και αυτό πρέπει να πάρει την πορεία, κάτι το οποίο βλέπουμε ότι Αυτοπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση. Εκεί λοιπόν εστιάσαμε την προσπάθειά μας, ώστε να βοηθήσει και ο Υπουργός ο κ. Μηταράκης, ούτως ώστε να έχουμε μια θετική εξέλιξη και στο φράγμα. Εκεί τώρα τι περιμένουμε, κύριε Περιφερειάρχη? Κοιτάξτε, περιμένουμε, Ιανουάριο μας είπαν ότι θα ξεκινήσουν, ήδη μας έχουν καταχωρήσει 1,5 εκατομμύρια από αυτά τα οποία είχαμε ζητήσει, αλλά δεν θα αλλάξει ο ανάδοχος, αλλά στην πορεία έχει ως εξής, ότι πρέπει να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν βλέπουμε να συνεχίζονται τα έργα αυτού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σχεδιάστε να πιέσετε παραπάνω την κατάσταση. Γι' αυτό είπα ότι ο κύριος Υπουργός, τώρα που έχει τη δυνατότητα, θα πρέπει να ενεργήσει όπως ενέργησε και στο αεροδρόμιο.